πάμε να επανέλθουμε με μια ωραιότατη, νοστιμότατη και εύκολη, πανεύκολη μακαρονάδα. Μια μακαρονάδα με μανιτάρια, λεμονάτα. Θα αποφύγουμε τις σάλτσες, θα αποφύγουμε τα πολλά-πολλά. Θα φτιάξουμε ωραιότατα μανιτάρια με φρέσκο κρεμμυδάκι αρωματισμένα με σκόρδο και με λεμόνι και θα τα βάλουμε πάνω σε ωραιότατες πένες και θα φτιάξουμε έτσι μια πολύ εύκολη μακαρονάδα. Καλώς ήρθατε, ευλογείτε, να είστε καλά, πάμε να μαγειρέψουμε. Πάμε να βάλουμε εδώ το τηγάνι μας, να βάλουμε και λίγο ελαιόλαδο. Εδώ τώρα χρειάζεται να έχουμε βράσει τα ζυμαρικά μας. Μακαρόνια, πένες, κοφτό μακαρονάκι, ό,τι εσείς θέλετε. Έχω πάρει μανιτάρια τα κλασικά. Εμείς βάζουμε αυτά και βλέπετε εδώ δεν τα κόβουμε φετούλες, δεν τα κόβουμε ψηλά τα μανιτάρια, τα κόβουμε μεγάλα κομμάτια. Ωραιότατα, γιατί θα κάνουμε μία τηγανιά ουσιαστικά από μανιτάρια. Καίει το λάδι μας πίσω. Θέλουμε να είναι καυτό. Το μανιτάρι ως επιτοπλίστων δεν το πλένουμε. Τώρα, αν εσείς θεωρείτε ότι δεν μπορείτε να φάτε κάτι το οποίο δεν είναι πλημμένο, το πλένετε καλά-καλά και το στραγγίζετε. Γιατί το μανιτάρι είναι σαν σφουγγάρι, τραβάει τα πάντα. Πάμε να ρίξουμε τα πρώτα για να παίρνει το λάδι και να κόψουμε τα υπόλοιπα. Μη φοβάστε ότι θα σας βγουν πολλά τα μανιτάρια. Να υπολογίζετε πάντα ότι μένει το 50%. Το μανιτάρι τραβάει και μένει το 50%. Επίσης, θέλω να σας πω ότι το μανιτάρι δεν είναι εύκολη υπόθεση. Διότι πρέπει να ψηθεί καλά. Αν δεν ψηθεί καλά και γίνει σαν σφουγγάρι και σαν λάστιχο, τότε το μανιτάρι δεν τρώγεται ωραία. Το θέμα είναι να τρώγεται ευχάριστα, όπως σας έχω δείξει και στη μαγειρίτσα και σε άλλες συνταγές και στον κιμά μανιταριών που έχουμε κάνει, που κάνουμε τα νηστίσιμα, το παστίτσιο μας και ό,τι άλλο. Το μανιτάρι θέλει καλό ψήσιμο. Θέλει καλό ψήσιμο και δυνατή φωτιά. Μην το φοβάστε, λοιπόν. Δυνατή φωτιά και καλό ψήσιμο για να μην γίνει μαστιχωτό το μανιτάρι μας. Το μανιτάρι μας θέλουμε να ψηθεί κανονικά. Από αυτά που βάζω τώρα εγώ βέβαια, θα μείνει το 50%. Και θα σας δείξω δύο πιάτα. Θα σας δείξω σκέτο σερβιρισμένο σαν μεζέ και θα σας δείξω και πάνω στα μακαρόνια. Να μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή. Πατέρας Παρθένιος, είναι δωρεάν η εγγραφή σας. Να στηρίζετε όλο αυτό το έργο, να στηρίζετε την προσπάθειά μας, να στηρίζετε το Άνθρωπε Αγάπα και να είστε κοντά μας. Να έρθετε να γνωριστούμε, να έρθετε να μαγειρέψουμε, να βοηθήσετε όσο μπορείτε σε αυτό το έργο που γίνεται εδώ πέρα και να είστε κι εσείς μέλη αυτής της παρέας. Γιατί έτσι της οικογένειας, γιατί έτσι αισθανόμαστε εμείς, έτσι λειτουργούμε εμείς εδώ. Τελειώσαμε με τα μανιτάρια και τα αφήνουμε τώρα εκεί στην ουσία να τσιγαριστούν καλά-καλά. Θα μας πάρει λίγη ώρα αυτό, να ξέρετε. Εδώ βλέπετε ότι τσιγαρίζονται τα μανιταράκια μας. Λίγο ακόμα θα τα τσιγαρίσουμε και θα προσθέσουμε το ξερό κρεμμύδι. Έχουν και ξερό κρεμμυδάκι και φρέσκο κρεμμυδάκι. Το φρέσκο κρεμμύδι όμως θέλω να το κρατήσω για το τέλος, γιατί θέλω να είναι σχεδόν ζωντανό μέσα στο πιάτο μου. Θέλω να δώσει αυτή τη γλυκάδα που βγάζει το φρέσκο κρεμμυδάκι, αυτή την νοστιμιά, αυτή την ωραία τη μυρωδιά και το πράσινο του κρεμμυδιού, αλλά και το λευκό που είναι πιο έντονο. Θα το δείτε και θα το δοκιμάσετε και θα μου πείτε. Thank you.
Λοιπόν, επίσης θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, διότι με συναντάτε στον δρόμο και μου μιλάτε και με αγαπάτε και εκδηλώνετε το θαυμασμό σας και την αγάπη σας. Σας υπέρ ευχαριστώ για όλα. Είμαι ευγνώμων για την αγάπη που δείχνετε στο πρόσωπό μου. Θέλω να ξέρετε ότι είμαι εδώ. Είναι αυτό που βλέπετε εδώ πέρα, δεν είναι κάτι άλλο, δεν είναι ντυμένο με κάτι άλλο, είναι αυτό που βλέπετε. Επίσης, θέλω να σας πω ότι έχουμε ανεβάσει ένα βίντεο για να βοηθήσετε στην ανακατασκευή της μονής μας, του μοναστηριού μας. Σας παρακαλώ, δείτε το βίντεο αυτό, κοινοποιήστε το βίντεο αυτό που μπορείτε, θα είναι βοήθεια. Και να μην μπορείτε να προσφέρετε κάτι άλλο, η κοινοποίησή σας είναι προσφορά, να το ξέρετε. Σας παρακαλώ θερμά. Ξέρετε ότι εγώ δεν ζητώ, σας παρακαλώ όμως μέσα από την καρδιά μου κοινοποιήστε, διότι ζουν οι άνθρωποι εκεί σε άθλιες συνθήκες, επίσης και εμείς θα ζήσουμε εκεί πέρα. Πρέπει να φτιάξουμε το μοναστήρι μας. Ένα μοναστήρι το οποίο δεν χρηματοδοτείται πουθενά, δεν έχουμε άλλους πόρους, οι μόνοι πόροι είναι αυτοί εδώ και εσείς. Έτσι όπως έγινε ο Άγιος Παρθένιος, έτσι θέλω να φτιάξουμε εκεί πέρα. Σιγά σιγά, δεν βιάζομαι. Σιγά σιγά ξέρω τις ταλαιπωρίες του κόσμου, ξέρω ότι περνάει ο κόσμος, όμως μία κοινοποίηση είναι αρκετή. Και από κάτω από το βίντεο και εδώ, σε αυτό το βίντεο, σε όλα τα βίντεό μας, γράφονται οι λεπτομέρειες που μπορεί κάποιος να βοηθήσει. Πάμε να προσθέσουμε πατέρα στήριο το κρεμμύδι, γιατί βάζουμε εδώ, το έχω κόψει με το μαχαίρι εδώ το κρεμμύδι και βάζω και τρεις, εδώ βάζω πολλά μανιτάρια. Τρεις σκελίδες κόρδο, δεν τις πειράζω, τις βάζω ολόκληρες, θέλω απλά να πάρει άρωμα το φαγητό μου. Δεν θέλω κάτι άλλο. Βάζουμε λοιπόν και το κρεμμυδάκι. Όμως σκοβόλησα, αμέσως πήρε άρωμα το φαγητό μας. Κρεμμύδι, σκόρδο, μανιτάρι. Τι συνδυασμός είναι αυτός. Η γλύκα του κρεμμυδιού, η νοστιμιά του μανιταριού και η μυρωδιά του σκόρδου. Τα μανιτάρια, να ξέρετε, θέλετε περίπου 15 λεπτά ψήσιμο. Τώρα είμαστε σε ένα καλό σημείο, λίγο πριν το τέλος. Δεν αποβάλλει τίποτα, βλέπετε. Λίγο πιπέρι. Λίγο πιπέρι. Λίγο αλάτι. Λίγη ρίγανη. Λίγη ρίγανη όμως. Δεν θέλουμε να πικρίσει. Και πάμε τώρα να ρίξουμε και τα φρέσκα κρεμμυδάκια. 5 λεπτά πριν το τέλος, τα φρέσκα κρεμμυδάκια. Θέλουμε να το νιώθουμε. Το κρεμμύδι μας έχει ψηθεί τόσο όσο χρειάζεται. Το μανιτάρι επίσης έχει ψηθεί και έτσι θα κρατήσει το χρώμα του στο κρεμμυδάκι. Δεν θα προλάβει να τσιγαριστεί, να χάσει το χρώμα του. Και θα έχετε αυτό το όμορφο πιάτο. Και τώρα πάμε να αποτελειώσουμε το φαγητό μας. Θα πάρουμε ένα λεμονάκι, ένα λεμόνι νομίζω είναι αρκετό, και έτσι όπως είναι πάνω στην κουζίνα, πάνω στο μάτι το φαγητό μας, πάμε να το σβήσουμε με το λεμόνι. Πόπο μυρωδιά, δεν φαντάζεστε, δεν φαντάζεστε, να το δοκιμάσετε και να δείτε, να με θυμηθείτε. Δεν θα ξαναφάτε άλλη μακαρονάδα. Εδώ είμαστε. Αυτό είναι το φαγητό μας. Αφήνουμε να πιει λίγο το ζουμάκι του. Το ζουμάκι του πένω. Λίγο να πιει το ζουμάκι του. Πάμε να σερβίρουμε εδώ το πρώτο, που σας είπα, το μεζέ. Φτιάξουμε τον ωραίο μας μεζέ. Εδώ είναι λοιπόν ο μεζές μας. Και πάμε στη μακαρονάδα. Έχω βράσει τις πένες και θα τις ρίξω απλά μέσα στο τυμέρι. Υγεία. Πρωτεΐνη. Το μοντάρι. Εκπληκτικό.
Έχει μέσα και το κρεμμυδάκι που βλέπετε να δίνει το χρώμα. Εάν θέλετε λοιπόν, εδώ βάζετε ζυμαρικά σκάλιο ή ό,τι άλλο θέλετε. Αυτή είναι η μακαρονάδα μας. Έχουμε πλύνει τα λεμονάκια. Πάμε να τρίψουμε και λίγο ψήσμα. Αυτό είναι το πιάτο μας. Εδώ είναι ο μεζέρος. Και πάμε να σερβίρουμε και τη μακαρονάδα μας. Μα τι ωραία που μαγειρέψαμε σήμερα, τι γρήγορα και τι ωραία. Τι γρήγορα, τι νόστιμα. Θέλετε τυράκι βάζετε, δεν θέλετε δεν βάζετε. Μπορείτε να σπάσετε λίγη φέτα. Μπορείτε να βάλετε τυρί κίτρινο, μπορείτε να βάλετε κεφαλοτήρι. Βάλτε ό,τι εσείς νομίζετε, μπορείτε να τα φάτε σκέτα. Αυτά είναι τα πιάτα μας, τα νόστιμα, τα εκπληκτικά, τα οποία είναι πανεύκολα και πεντανόστιμα. Πάμε στο μεζέ μας, στο μεζεδάκι μας. Αυτό εδώ το μεζεδάκι το οποίο φτιάξαμε πάρα πολύ γρήγορα, σε 15 λεπτά έχουμε ένα νόστιμο μεζέ. Υγιεινό, νηστίσιμο. Το λεμόνι είναι εκπληκτικό. Του πάει τόσο πολύ του μανιτεριού. Μη σας πω περισσότερο και από το κρασί. Περισσότερο και από το βαλσάμικο όταν βάζουμε. Του πάει πάρα πολύ. Δοκιμάστε το. Μαζί με το φρέσκο κρεμμυδάκι δίνει αυτή την νοστιμιά του μεζέ, ρε παιδί μου, αυτό το μεζέ, αυτό το που χρειάζεται να πιούμε ένα ποτηράκι κρασί ευλογία δίπλα. Και τα μακαρόνια μας φυσικά. Θα μου πείτε μακαρόνια με λεμόνι. Μακαρόνια, όχι με λεμόνι, με λεμονάτα μανιτάρια. Δοκιμάστε το. Είναι πεντανόστιμο, πανεύκολο και θα σας λύσει τα χέρια. Νομίζω δεν θα το αφήσω αυτό το πιάτο. Αυτό θα φάω για μισή παιδιά. Να είστε καλά, να είστε ευλογημένοι, να μάθετε να μαγειρεύετε σωστά, υγιεινά και στο σπίτι σας. Μάθετε να μαγειρεύετε στο σπίτι σας, μάθετε τα παιδιά σας να μαγειρεύουν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πατέρας Παρθένιος, στο YouTube είναι δωρεάν η εγγραφή σας. Κάντε κοινοποίηση, σας παρακαλώ κοινοποίηση όσο μπορείτε. Το τηλέφωνο μας 6989-460-989. Να είστε καλά, να είστε ευλογημένοι. Στα σχόλια από κάτω περιμένω μηνύματά σας. Γεια σας.